ψηφοφορίας σήμερα. Είναι δεδομένο ότι η ιδεολογική και η πολιτική διαπάλη δεν γίνεται ποτέ ούτε με όρους προσωπικών επιθέσεων, ούτε με όρους απειλών. Όμως πολλές φορές και όλο αυτό το κλίμα που δημιουργείται βοηθάει στο να αποπροσανατολίζεται από την ουσία αυτών που πρέπει να συζητούνται και μέσα στην Εξεταστική Επιτροπή και τελικά να συγκαλύπτονται περισσότερο οι αιτίες αυτού του εγκλήματος. Είναι μια πολύ σοβαρή υπόθεση. Κοντεύουμε στις 28 Φλεβάρι στον ένα χρόνο και πραγματικά είναι προσβολή και για τα θύματα και για αυτό που έχουμε κληθεί να κάνουμε, το να υπάρχει μια αποπροσανατολιστική συζήτηση και να μην επιτρέπεται, αν θέλετε, να προχωρήσουμε και να συζητήσουμε, να εξετάσουμε ουσιαστικούς μάρτυρες και να συζητήσουμε για αυτά που πραγματικά. Για να φτάσουμε και στη δίκη. Για αυτά που πραγματικά καίνε και να αποδοθούν όλες οι ευθύνες πολιτικές και ποινικές εκεί που πρέπει να αποδοθούν. Πείτε το, κύριε Κομινάκη. Μια κουβέντα ότι η βοήθεια για να μην συγκαλυφθεί το έγκλημα στα Τέμπη είναι η απεργία που έχουν εξαγγείλει τα σωματεία στις 28 Φλεβάρι τον ένα χρόνο από το έγκλημα, που βάζει μεταξύ άλλων και το ζήτημα ότι δεν μπορεί να συνεχίσει άλλο να κοστολογείται η ζωή μας με κριτήριο τα κέρδη. Λοιπόν, το Κομμουνιστικό Κόμμα είναι το μόνο κόμμα που έβγαλε ολοκληρωμένη την άποψή του, τεκμηριωμένη, γιατί πραγματικά αν κάποιος σήμερα λέει ότι η αναγνώριση του γάμου δεν συνεπάγεται αυτόματα το θέμα της κοινής γονικής μέρημνας, άρα και της τεκνοθεσίας, νομίζω ότι υποκρίνεται. Και, όχι, μαζί είπαν αυτά, γιατί είστε κατά όμως είναι το θέμα. Είμαστε κατά, γιατί σήμερα στην πραγματικότητα ανοίγει ένας μεγάλος δρόμος για την εμπορευματοποίηση αυτών των ευαίσθητων πτυχών, όπως είναι η εμπορική παρένθετη μητρότητα και η εμπορική στην πραγματικότητα τεχνοθεσία, όταν για να αποκτήσει αντικειμενικά ένα ζευγάρι ομόφυλων που δεν μπορεί με άλλο τρόπο να συμβάλλει στην κοινή δημιουργία ενός παιδιού, παρά μέσω της ιατρικός υποβοηθούμενης αναπαραγωγής ή της τεκνοθεσίας, όταν σήμερα στα ιδρύματα είναι μόλις 100 παιδιά και χιλιάδες οι αιτήσεις. Ναι, αλλά ξέρετε, μιλάμε για να σας ότι υπό τον φόβο ότι μπορεί να ανοίξει αυτός ο κύκλος, λέτε ότι αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να μην έχουν τα ίδια δικαιώματα με όλους τους άλλους. Κοιτάξτε, εμείς για την εμπορευματική παρένθετη μητρότητα την καταψηφίσαμε και για τα ετερόφιλα ζευγάρια. Όμως δεν μπορεί εδώ σήμερα να κλείνουμε τα μάτια στο γεγονός ότι με αυτόν τον τρόπο ανοίγει στην πραγματικότητα. Στο νομοσχέδιο υπάρχει το άρθρο 11 που λέει ότι αναγνωρίζονται τα παιδιά που αποκτούνται με οποιαδήποτε τρόπο στο εξωτερικό, ακόμα αυτό και με διαδικασίες. Ακόμα και με διαδικασίες που δεν αναγνωρίζονται και τώρα. Στο νομοσχέδιο δεν υπάρχει νομοθετημένη παρένθετη, αλλά υπάρχει. Και ο Πρωθυπουργός προσωπικά αποκλείσει. Το ότι το χρησιμοποιεί έτσι ο Πρωθυπουργός, όταν λέει ότι θα αναγνωριστούν. Δηλαδή θα γίνεται η παρένθετη μητρότητα στο εξωτερικό, εμπορική παρένθετη μητρότητα. Σας βλέπω σιωπηλό, κύριε Μαρκάκη. Μη συμφωνείτε με την κυρία Κομινάκη. Όχι, θα το δούμε απόψε. Δεν είπα ο Πρωθυπουργός. Γιατί εντάξει, όλοι μιλάνε. Για να ολοκληρώσω. Μιλάνε για τα δικαιώματα, αλλά το δικαίωμα μια γυναίκα που βρίσκεται στην ανάγκη και μετατρέπεται σε μηχανή αναπαραγωγής και μάλιστα την μεταδρέπουν και ουσιαστικά ως αντικείμενο αναπαραγωγής. Εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί αυτό το νομοσχέδιο συγκεκριμένα το κάνει αυτό από τη στιγμή που ξέρουμε ότι όντως ένα ζευγάρι ομοφύλων μπορεί να πάει στο εξωτερικό και να υιοθετήσει ένα παιδί και ούτω καθεξής. Γιατί αυτό θεσμοθετείται σήμερα. Όταν το νομοσχέδιο λέει στο άρθρο 11 ότι αναγνωρίζονται αυτού του είδους οι σχέσεις μέσα από το που θα αποκτηθούν στο εξωτερικό, παιδιά που θα αποκτηθούν στο εξωτερικό, είτε με τεκνοθεσία, είτε με ιδιωτική, είτε με μέσω εμπορίου παιδιών από χώρες που λιμοκτονούν προσφυγόπουλα ή από φτωχές οικογένειες, είτε μέσω της εμπορικής παρένθετης μητρότητας. Αυτό όταν έρχεται σήμερα να θεσμοθετήσει η Ελληνική Βουλή μια τέτοια διαδικασία, δεν μπορείς αυτό να κλείνεις τα μάτια. Πάντως ο αρχηγός κόμματος που πήγε στα περισσότερα μπλόκα σε πιο σύντομο χρονικό διάστημα ήταν ο Κουτσούμπας, παιδιά, να τα πούμε. Γιατί εντάξει, έχει και το know-how. Είμαστε έτσι, δεν περιμένουμε στα μπλόκα να έρθουμε σε επαφή με τον αγροτικό κόσμο. Είναι και ο Γενικός Γραμματέας και ευρωβουλευτές και βουλευτές εκεί και κομμουνιστές μπροστά. Γιατί τα αιτήματα των αγροτών είναι δίκαια. Και βέβαια δεν πιστεύουμε ότι η κυβέρνηση περίμενε τρεις εβδομάδες για να μάθει ποια είναι τα αιτήματα των αγροτών, να τους καλέσει να συζητήσουν για να τους πει τα ίδια στην πραγματικότητα αυτά που τους έβγαλαν στο δρόμο. Τα δημοσιονομικά περιθώρια τα θυμάται η κυβέρνηση κάθε φορά που είναι να δώσει
αυτά που δικαιούνται πραγματικά οι αγρότες ή οι εργαζόμενοι άλλα λαϊκά στρώματα, ενώ την ίδια ώρα είναι πολύ ανοιχτόχεροι για να δίνουν αφορολόγητο πετρέλαιο. Εσύ στηρίζετε όλες τις μορφές του αγώνα. Στηρίζουμε όλες τις μορφές του αγώνα που επιλέγουν οι αγρότες και στηρίζουμε και τα αιτήματά τους γιατί είναι δίκαια. Και τα, ειδικά για το αφορολόγητο πετρέλαιο, ξέρετε, πριν επειδή είπε ο κ. Μαρκόπουλος ήταν πολύ γαλαντόμα η κυβέρνηση και άνοιξε την καρδιά της. Πριν το 2016 που κόπηκε με το τρίτο μνημόνιο με την υπογραφή της Νέας Δημοκρατίας του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ, το αφορολόγητο πετρέλαιο ήταν διπλάσιο από αυτό που δίνεται σήμερα. Όπως βέβαια αφορολόγητο πετρέλαιο με την ευλογία όλων έχουν οι εφοπλιστές. Δεν έχουν όμως οι αγρότες, ούτε και ελάχιστες εγγυημένες. Ναι, και σήμερα δίνουν 82. Ούτε ελάχιστες εγγυημένες τιμές.